Γιώργος Αναπολιωτάκης και Θανάσης Τσιούκας πανηγύρισαν τη νίκη στο 42ο Ιτακε Κάπα Εβέ Ράλι Κρήτης. Οι νικητές είχαν συνολικό χρόνο 32-46-71, έχοντας σταθερότητα και ένα καλό αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση Αλιγιζάκης Χατζηδάκης με χρόνο 32-55-52 και στην τρίτη Κτιστάκης Δημήτρης και Κτιστάκης Μανώλης με χρόνο 34-20-74. Από τα 21 πληρώματα που ξεκίνησαν το Ράλι Κρήτης, ολοκλήρωσαν τον αγώνα 13 από αυτά. Ακόμη στην κατηγορία F2 επικράτησαν Κτιστάκης Δημήτρης και Κτιστάκης Μανώλης, ενώ στην κατηγορία Νη χωρίς συναγωνισμό Παρθενιάδης και Χατζάκης. Να προσθέσουμε πως στην κατηγορία C1 επικράτησαν οι νικητές της Γενικής Αναπολιωτάκης και Τσιούκας, στην κατηγορία C3 Κτιστάκης Δημήτρης και Κτιστάκης Μανώλης, στη C4 Ζερβάκης και Γιουδάκης, στη C5 Ξηράκης και Βαφιάδης και στη C6 Παρθενιάδης και Χατζάκης. Είναι μια δύσκολη χρονιά για το motorsport. Καταφέρνουμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια των υποστηρικτών μας και των μηχανικών μας να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κερδίσαμε ακόμα ένα Ράλι Κρήτης, ένα αρκετά δύσκολο αγώνα για εμάς, μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μέχρι την Τετάρτη ήταν πολύ δύσκολο το να συμμετάσχουμε, αλλά με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων και ειδικά της εταιρείας της M-Sport καταφέραμε να είμαστε στον αγώνα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε και να φέρουμε το αυτοκίνητο πίσω στην πρώτη θέση. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, για να συμμετάσχουμε και λόγω του ότι ήταν λίγες συμμετοχές, αλλά και πάνω απ' όλα γιατί θέλαμε να συμμετάσχουμε όπως σε όλα τα Ράλι Κρήτης. Είναι μια σπουδαία μέρα για μας, γιατί είναι ο πρώτος μας αγώνας με το καινούργιο αυτοκίνητο αυτό, το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και κυρίως μας παρέχει ευχαρίστηση. Μακάρι να είχαμε περισσότερες συμμετοχές, οι συμμετοχές όμως είναι πολύ ποιοτικές. Ναι, όλα αυτά που βιώνουμε είναι περίεργα αυτή τη χρονιά. Όλα καλά. Υπήρχαν και προβλήματα. Υπήρχαν προβλήματα, κάποια παιδιά που μείνανε, λυπάμαι γι' αυτό και εμείς είχαμε προβλήματα από το πρωί. Καταφέραμε, τα λύσαμε, τερματίσαμε εκεί που πιστεύαμε ότι πριν τον αγώνα θα είμαστε.